Χαίρετε, γεια σας. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα, το οποίο είναι συνδυασμός δύο email που έστειλαν δύο διαφορετικές φίλες. Θα έχετε δει στον τίτλο του vlog «Χωρισμός και επιλογή ψυχολόγου». Διαβάζω το πρώτο mail και θα καταλάβετε τι γίνεται. Αγαπητή Θέκλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Παρακολουθώ το κανάλι σου εδώ και λίγο καιρό και βρίσκω το περιεχόμενο του πολύ αξιόλογο και χρήσιμο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δει πλέον αρκετά βίντεο σου και νομίζω ότι μου ταιριάζει ο τρόπος σκέψης σου. Χαίρομαι. Γι' αυτό αισθάνομαι μια οικειότητα μαζί σου και ελπίζω να μου συγχωρέσεις τον Ενικό. Εννοείται ότι μου αρέσει ο Ενικός από τους ανθρώπους με τους οποίους ούτως ή άλλως επικοινωνούμε καθημερινά μέσω του καναλιού. Μπορεί να μην με βλέπετε και να μην σας βλέπω. Μάλλον εσείς με βλέπετε στο βίντεο, εγώ δεν σας βλέπω, αλλά νιώθω ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση. Έχω διαβάσει ότι δεν ασκείς πλέον το επάγγελμα σου ως ψυχολόγος, οπότε αποφάσισα να σου στείλω αυτό το γράμμα για να προτείνω ένα θέμα για βίντεο. Το θέμα που με απασχολεί αυτή την περίοδο είναι η ψυχοθεραπεία και οι προσδοκίες από την επίσκεψη σε ένα γραφείο ιατρείο ψυχολόγου, γραφείο ψυχολόγου λέγεται. Θα σου μεταφέρω την προσωπική μου εμπειρία. Οι σπουδές μου ήταν σε ανθρωπιστικό κλάδο. Η ψυχολογία ως κλάδος με ενδιέφερε πάντα, όμως μέχρι πρόσφατα δεν είχα βρεθεί ποτέ σε γραφείο ψυχολόγου, ούτε είχα συστηματική ενασχόληση. Είμαι 37 ετών. Πριν από ένα χρόνο πήγα για πρώτη φορά σε μια ψυχολόγο που μου σύστησε ένας φίλος. Είχα τότε μια σχέση για περίπου 3 χρόνια και σκεφτόμουν να χωρίσω. Πριν πάρω την τελική μου απόφαση, ήθελα να με συμβουλέψει κάποιος ειδικός και να βάλει σε μια σειρά της σκέψης, ώστε τελικά να αποφασίσω αν πρέπει να χωρίσω ή να προσπαθήσω να φτιάξω τη σχέση μου. Θα ήμουν ανοιχτή ακόμα και σε μια θεραπεία ζευγαριού και είμαι σίγουρη ότι και ο τότε σύντροφός μου θα συμφωνούσε. Κανόνισα το πρώτο μου ραντεβού, εξέθεσα τους προβληματισμούς μου και το σκοπό της επίσκεψης και η απάντηση που έλαβα ήταν ότι δεν μπορώ να σε συμβουλέψω για το αν θα χωρίσεις ή όχι. Τότε θεώρησα ότι η απάντηση αυτή ήταν αρκετά υπεύθυνη από την πλευρά της. Συνέχισα όμως να πιστεύω ότι θα μπορούσε να μου κάνει κάποιες ερωτήσεις. Φερρυπίν, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Είσαι ευτυχισμένη, ήσουν κάποτε ευτυχισμένη στη σχέση? Έχεις εσύ ο σύντροφος σου προβλήματα με εξαρτήσεις, για παράδειγμα αλκοόλ, ναρκωτικά κτλ. Ή έχετε κάποιος από τους δύο φανερά κακοποιητική συμπεριφορά? Θα ήθελα δηλαδή να με βάλει σε μια διαδικασία να δω τη σχέση μου και τον εαυτό μου από μια άλλη οπτική γωνία, ώστε να μπορέσω να καταλάβω αν αυτή η σχέση είναι υγιής ή όχι. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο και δεν κάναμε ποτέ δεύτερο ραντεβού για το ίδιο θέμα. Πολύ σύντομα, μέσα σε μερικές εβδομάδες, πήρα την απόφαση να χωρίσω. Συνέπεσε μάλιστα αυτός ο χωρισμός με μια νέα γνωριμία και μου είναι ακόμα δύσκολο να καταλάβω το πόσο συνέλαβε η γνωριμία αυτή στην απόφασή μου. Φαντάζομαι ότι συνέβαλε αρκετά. Φαντάζομαι. Δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά φαντάζομαι. Το δεύτερο ραντεβού με την ίδια ψυχολόγο το έκανα περίπου ένα μήνα μετά τον χωρισμό μου. Αισθανόμουν ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Πριν χωρίσω, ο χωρισμός μου φαινόταν δύσκολος, μιας και ήμασταν δεμένοι με τον τότε φίλο μου. Μετά που χώρισα, αισθανόμουν μια ανίποτη χαρά και έναν υπέρμετρο ενθουσιασμό για τα πάντα. Ο σωματικός πόνος που δεν μπορούσα να κατανοήσω και να αντιμετωπίσω έως τότε εξαφανίστηκε. Άρχισα να προσέχω τη διατροφή μου και να κάνω ξανά γυμναστική. Έχασα κάποια κιλά που είχα πάρει την τελευταία τριετία, άρχισα να κάνω εκδρομές και πράγματα που μου αρέσουν, η λίμπιντο μου ήταν στα ύψη. Το γεγονός ότι έχασα τις παρέες μου ή τις συνήθειες μου δεν με εμπόδισε καθόλου. Είχα έναν νέο σύντροφο με τον οποίο αισθανόμουν ερωτευμένη, έμενε όμως σε άλλη πόλη και αυτό μου έδινε χρόνο και χώρο να ισορροπήσω. Θεώρησα ότι όλη αυτή η χαρά δεν είναι φυσιολογική αντίδραση για κάποιον μου μόλις χώρισε από μια σχέση με σκέψεις για παιδιά, συμβίωση κτλ. Εξέφρασα την ανησυχία μου στη ψυχολόγο και η αντιμετώπιση που είχα ήταν «Εγώ καλά σε βλέπω». Γενικώς δεν μου έδωσε εργαλεία να αξιολογήσω την κατάσταση, ούτε μου έκανε στοχευμένες ερωτήσεις ώστε να θεωρήσω ότι έχει εικόνα της κατάστασης. Ένα χρόνο μετά, βρίσκομαι σε στάδιο χωρισμού από την τότε καινούρια σχέση. Τον άνθρωπο αυτό τον αγάπησα και τον αγαπώ πολύ. Ήταν μια δύσκολη σχέση την οποία παλεύω να ξεπεράσω και επειδή είμαι ακόμα σε αυτή τη μεταβατική φάση, δεν είμαι σε θέση να την αξιολογήσω αντικειμενικά. Νομίζω ότι ο φίλος μου έχει τα δικά του άλυτα προβλήματα, ίσως και μια κατάθλιψη καλά κρυμμένη, τα δικά του τραύματα κτλ., τα οποία σε συνδυασμό με το δικό μου ψυχισμό οδήγησα σε μια κρυχτική σχέση, με άπειρα παράπονα από την πλευρά μου και τεράστια απογοήτευση και πίκρα τώρα που χωρίσαμε. Εκεί που θέλω όμως να καταλήξω είναι στο εξής. Αν από το πρώτο ραντεβού με την ψυχολόγο είχα την κατάλληλη κατεύθυνση και εκπαίδευση εντός εισαγωγικών,
αυτή που έχω αποκτήσει τώρα βλέποντας τα βίντεο σου, θα είχα αναγνωρίσει τα προβλήματα πολύ πιο γρήγορα και θα ήξερα τις αδυναμίες του χαρακτήρα μου πολύ καλύτερα. Όχι ότι δεν τα έβλεπα τότε ή ότι δεν αντιδρούσα, αλλά ήταν λιγότερο συνειδητές οι κινήσεις μου. Έτσι, αν είχα τη σωστή εντός εισαγωγικών κατεύθυνση και έβλεπα τα ωφέλη της ψυχοθεραπείας, θα έκανα συστηματικά ψυχοθεραπεία και όχι με αφορμή κάποιο γεγονός και με αφορμή την προσωπική μου σχέση, θα είχα εξετάσει και μια σειρά από... άλλα αλήτα θέματα που έχω και εγώ, όπως και πολλοί άλλους κόσμος. Όλοι έχουμε. Με λίγα λόγια, ενώ είχα την πρόθεση να κάνω ψυχοθεραπεία, αισθάνομαι ότι ο χρόνος μου στο ιατρείο, στο γραφείο ίσως, δεν αξιοποιήθηκε σωστά. Σε ένα χρόνο έχω κάνει περίπου 5-6 ραντεβού. Τα 5-6 ραντεβού που έχεις κάνει σε ένα χρόνο με τίποτα δεν συνιστούν μια ψυχοθεραπεία. Για να πεις ότι έχω κάνει ψυχοθεραπεία, πρέπει τουλάχιστον για 3 μήνες να πηγαίνεις μια φορά τη βδομάδα. Έτσι το έχω εγώ μέσα στο μυαλό μου. Μια τακτικότητα. Δεν λέω να πηγαίνεις για χρόνια, δεν λέω να πηγαίνεις για 10 μήνες, αλλά τουλάχιστον 3 μήνες με μια φορά την εβδομάδα συναντήσεις. Ακόμη και τα προγράμματα σύντομων θεραπευτικών παρεμβάσεων που ήταν πολύ της μόδας όταν σπούδαζα εγώ στη Θεσσαλονίκη. Η γνωστική συμπεριφορική κατεύθυνση είχε κάνει διάφορα προγράμματα βραχίας θεραπείας. Ήταν 9 ραντεβού, 12 ραντεβού, όχι 6 ή 5-6 μέσα σε ένα χρόνο. Το πρώτο τελευταίο μας ραντεβού ήταν ένα δώρο που έκανα στον εαυτό μου για τα γενέθλια μου. Παρόλο που ήμουν στη διαδικασία χωρισμού, της είπα ότι δεν θέλω ο νέος μου χωρισμός να αποτελέσει το κύριο και μοναδικό θέμα συζήτησης. Αντίθετα, ήθελα στο κέντρο της συζήτησης να βρίσκομαι εγώ και όχι ο πρώην μου ή τα προβλήματα που οδήγησα στο χωρισμό. Στην πορεία απέκτησα διαταραχές ύπνου μετά το χωρισμό και σε επόμενο ραντεβού, παρόλο που το είχα αναφέρει, η ψυχολόγος αποφάσισε να μην ασχοληθούμε με το θέμα και να συνεχίσουμε τη ψυχοθεραπεία σαν να ήταν μια τακτική συνάντηση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν ένας άνθρωπος βιώνει τόσο έντονα τον πόνο ενός χωρισμού, χρειάζεται βοήθεια να αντιμετωπίσει αυτό που τον καίει εκείνη τη στιγμή και ότι ίσως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε λεπτομέρειες των παιδικών μου χρόνων όταν εγώ ήμουν άϊπνη τόσες μέρες. Ήθελα λίγη βοήθεια να δω τον εαυτό μου ως ολοκληρωμένο πρόσωπο, ακόμα και μέσα στις δυσκολίες, και να μπορέσω να θέσω στόχους για τον εαυτό μου, και όχι να με βλέπω σε ένα πληγωμένο πρόσωπο που πρέπει να επομένει αυτόν τον πόνο χωρίς να υπάρχει διέξοδος ή ελπίδα για αλλαγή, πως την καραντίνα κλπ. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν ξέρω τι ακριβώς περίμενα ή ήθελα από την ψυχολόγο μου, αλλά αφέθηκα σε εκείνη για να με κατευθύνει με τις γνώσεις, την εμπειρία της και τον επαγγελματισμό της. Ας σημειώσουμε εδώ ότι δεν είμαι άνθρωπος που εμπιστεύεται τους άλλους εύκολα. Ακόμα και σήμερα, μου είναι δύσκολο να καταλάβω τι θέση έχουν οι πρώοι στη ζωή μας, ειδικά οι πρώοι που δεν χορτάσαμε, που τους αγαπάμε και λένε ότι μας αγαπούν και εκείνοι, που δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε γιατί δεν λειτουργήσε σχέση, που δεν μας έδωσαν την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη σχέση μας από κοντά και να τους αποχαιρετήσουμε με σεβασμό. Μιλάς για τις σχέσεις που τελειώνουν ξαφνικά, τους ξαφνικούς χωρισμούς που γίνεται και σε μορφή ghosting. Άνθρωποι που τους βάλαμε στην καρδιά μας και στο σπίτι μας, να ανήκουν στο παρελθόν μας, ενώ τους θέλουμε κοντά μας. Με λίγα λόγια, αυτή η σχέση τελευταία με άφησε να μην ξέρω που βρίσκομαι, να μην αναγνωρίζω τον εαυτό μου, να μην μπορώ να προστατέψω τον εαυτό μου και τα θέλω μου. Και η ψυχολόγος, ενώ ήταν εκεί, ήταν τόσο απούσα από τα προβλήματα που με βασάνιζαν, όσο και ο σύντροφος μου από τη σχέση μας. Συμπερασματικά, θεωρείται δίκαιη αυτή την κριτική προς την ψυχολόγο που συμβουλευόμουν? Πραγματικά, το κανάλι σας με έχει βοηθήσει πολύ, τόσο στο χωρισμό μου, όσο και ως άνθρωπο. Τι προσδοκίες πιστεύετε ότι πρέπει να έχουν όσοι επισκέπτονται ένα γραφείο ψυχολόγου και πώς θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους? Μήπως θα έπρεπε όλοι οι ψυχολόγοι να έχουν σύντομα ενημερωτικά βίντεο ώστε οι υποψήφοι εντός εισαγωγικών πελάτες να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το θέμα που τους απασχολεί και έμμεσα να έχουν μια πρώτη εικόνα του επαγγελματία με τον οποίο θα συνεργαστούν? Ξέρω ότι το γράμμα μου είναι μακροσκελές, ήθελα όμως να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Με εκτίμηση. Λοιπόν, φιλενάδα, καταρχάς θα σου το πω και ελπίζω να μην με παρεξηγήσεις, ότι δεν μπορώ να κρίνω το τι επισυνέβη στις συνεδρίες, στις 5 με 6 συνεδρίες που έχεις με την ψυχολόγο σου, ακούγοντας μόνο τη δική σου πλευρά. Ελπίζω να μην με παρεξηγήσεις γι' αυτό που δεν παίρνω θέση, για τον λόγο ότι ήσασταν δύο άνθρωποι σε εκείνο το δωμάτιο συνεδριών, το γραφείο της ψυχολόγου, και όταν βρίσκονται δύο άνθρωποι σε ένα δωμάτιο, και ειδικά και κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, ο κάθε ένας από αυτούς έχει διαφορετικό feeling, διαφορετικό αίσθημα του τι πραγματικά συμβαίνει, και
αν, από τη στιγμή που δεν έχω εδώ τη ψυχολόγο να δώσει τη δική της πλευρά, να δώσει τη δική της, τη δική της θέση, για παράδειγμα θα μπορούσε η ψυχολόγος να πει, εγώ είπα στην κοπέλα αυτή ότι θα χρειάζεται τακτικές συνεδρίες και εκείνη μου είπε για παράδειγμα ότι δεν μπορεί να κάνει τακτικές συνεδρίες. Θα μιλήσω γενικά όμως. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες ψυχοθεραπευτικές σχολές και ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι και ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες είναι αρκετές, και επίσης ένα άλλο στοιχείο που διαφοροποιεί τον κάθε ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή μεταξύ τους, τον ένα ψυχολόγο από τον άλλο δηλαδή, είναι η προσωπική τους προσέγγιση στα θέματα. Όπως γράφεις, είναι πολύ καλή ιδέα να ταιριάζει ο πελάτης με τον ψυχολόγο. Δηλαδή να έχουν ο πελάτης και ο ψυχολόγος παρόμοιο τρόπο λειτουργικότητας. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό ένας παλιός μου πελάτης, ο οποίος είχε έρθει κοντά μου μετά το χωρισμό του ακριβώς. Και εγώ του έλεγα με βάση τη δική μου προσέγγιση, εντάξει, που είναι και ένα relational approach, είναι μια σχεσιακή προσέγγιση της ψυχοθεραπείας. Εγώ έχω εκπαιδευτεί σε διάφορες μεθόδους ψυχοθεραπείας και ακολουθώ στοιχεία από διάφορες. Μια μέθοδος ψυχοθεραπευτική που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η Ρογεριανή, η πελατοκεντρική μέθοδος, η οποία είναι και relational approach, είναι και σχεσιακή προσέγγιση. Και θυμάμαι ότι εγώ του έλεγα, έλα να συζητήσουμε για το πώς νιώθεις τώρα που χώρισες, έλα να συζητήσουμε για το τι σε απασχολεί. Και μου έλεγε, όχι, εγώ δεν θέλω να συζητήσω γιατί χώρισα, εγώ ήρθα εδώ και θέλω να συζητήσουμε για μένα, να μιλήσουμε για τα παιδικά μου χρόνια, να βρούμε ποια είναι τα παιδικά τραύματα που έχω μέσα μου και θέλω να κάνω δουλειά με τον εαυτό μου για να γίνω εγώ καλύτερος άνθρωπος. Δεν θέλω να συζητήσω για το χωρίσμα. Αυτός ο πελάτης, έτσι όπως τα γράφεις, θα τέριαζε Γάντι με εκείνη την ψυχολόγο στην οποία πήγες. Κατάλαβες τι εννοώ? Και θυμάμαι ότι τότε είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ και σε κάποια φάση του είπα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω μαζί του, γιατί εγώ είχα διαφορετική εικόνα για το πώς θα ανακουφιζόταν ψυχικά και πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ψυχοθεραπευτικά και πνευματικά, χρησιμοποιώντας ακριβώς το μεγάλο του πόνο που είχε εκείνη τη στιγμή που ήταν ο χωρισμός του, χρησιμοποιώντας το θεραπευτικά. Και τον είχα παραπέμψει σε κάποιον άλλο συνάδελφο. Είχε πάει κάπου αλλού μετά, γιατί του είπα ότι δεν νιώθω καλά να έρχεσαι εδώ και μου ζητάς να κάνω κάτι που κατά τη δική μου άποψη ως ψυχολόγου διαφωνώ. No hard feelings, χωρίς άσχημα συναισθήματα. Δεν είχαμε αρνητική μετάβαση. Απλώς μετά από ένα-δυο συναντήσεις, εγώ του είπα, θεωρώ ότι οι χωρισμοί είναι εξαιρετική ευκαιρία για να κάνει κάποιος ψυχοθεραπεία, αλλά δεν γίνεται να μην ξεκινήσεις από το εδώ και τώρα, το τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή σου εδώ και τώρα και να πάμε κατευθείαν στο πίσω. Όλες οι ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι ασχολούνται και με την παιδική ηλικία λιγότερο ή περισσότερο, αλλά εμένα η δική μου γνώμη ήταν ότι τώρα που είναι ζεστό το σίδερο, τώρα που σε καίει αυτό το πρόβλημα, έλα να συζητήσουμε αυτό το πρόβλημα και μέσα από αυτό το πρόβλημα, μέσα από το εδώ και τώρα της ζωής σου θα επιληθούν και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι όταν πηγαίνουμε σε ένα ψυχολόγο να κάνουμε μία πρώτη διερευνητική συνεδρία. Που να λέμε, να ρωτάμε τον ψυχολόγο ξεκάθαρα ποια είναι η άποψη σου για το πώς διαχειριζόμαστε ένα χωρισμό ή πώς μπορείς εσύ να με βοηθήσεις, να θέτουμε κάτω τα θέματά μας, να ρωτάμε τι εισηγείται ο ψυχολόγος, να ρωτάμε πώς θα μπορούσε να μας βοηθήσει και να, γενικά η πρώτη συνάντηση να είναι διερευνητική. Εγώ θυμάμαι στις πρώτες συναντήσεις έλεγα, έλα να κάνουμε ένα ραντεβού στα τυφλά. Μετά το ραντεβού θα μου πεις και εσύ και θα σου πω και εγώ αν ταιριάζουμε και αν ταιριάζουμε να συμπεθεριάσουμε, δηλαδή να ξεκινήσουμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, εσύ ίδια εκ των υστέρων έρχεσαι και συνειδητοποιείς ότι δεν ταιριάζεις με εκείνη την ψυχολόγο. Αυτό δεν είναι κάτι κατακριτέο να το πεις. Ότι δεν ταιριάζεις και ότι δεν σου άρεζε η προσέγγιση της και ότι θα σου ταιριάζε καλύτερα μια άλλη προσέγγιση. Θα σου πω όμως ότι γενικά στη ψυχοθεραπεία δεσμευόμαστε, we commit, πάμε τακτικά. Και ότι όντως με κάποιους ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές ταιριάζουμε, με κάποιους άλλους δεν ταιριάζουμε. Όσον αφορά στο ότι χώρισες
και γνώρισες κάποιον άλλον αμέσως μετά που χώρισες, ή μάλλον γνώρισες κάποιον άλλον και χώρισες, όταν σε γνώρισα, χώρισα που λέει και το τραγούδι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι μέσα στη ζωή. Λυπάμαι που δεν δούλεψε η δεύτερη σχέση. Η πρώτη σχέση, έτσι όπως την περιγράφεις, που λες ότι τα 3 χρόνια που ήσουν με εκείνον τον άνθρωπο, ότι έβαλες κιλά, ότι είχες αδρανήσει, ότι είχες αποκοπεί από το φιλικό και κοινωνικό σου κύκλο, όλα αυτά δεν μ' αρέσουν για την πρώτη σου σχέση. Δηλαδή είναι αρνητικά σημάδια όταν είσαι με έναν άνθρωπο να παχαίνεις, να αφήνεσαι, να αποξενώνεσαι. Νομίζω ότι θα χώριζες ούτως ή άλλως από αυτόν. Δεν ξέρω, δηλαδή υποθέσεις κάνω τώρα. Τώρα για τον δεύτερο, καταλαβαίνω αυτό το αίσθημα του ότι δεν πρόλαβες να χορτάσεις τη σχέση και ότι είναι πολύ άσχημο να τελειώνει μια σχέση απότομα, να έχεις ένα ξαφνικό, παύλα, σοκαριστικό χωρισμό. Νομίζω σε πολλούς από εμάς έχει τύχει. Είναι δύσκολη φάση στην οποία βρίσκεσαι. Ίσως να είναι τώρα η ευκαιρία για να κάνεις ψυχοθεραπεία, ξεκινώντας με αφετηρία αυτά που νιώθεις τώρα και να δουλέψεις και μετά. Αλλά και φαντάζομαι ότι θα είναι καλύτερα να διαλέξεις κάποιο ψυχολόγο που να ταιριάξεις. Τώρα, όσον αφορά στο με ποιο τρόπο επιλέγουμε ένα ψυχολόγο, γιατί θα έπρεπε όλοι οι ψυχολόγοι να κάνουν βιντεάκια, νομίζω είναι λίγο άδικο αυτό, γιατί κάποιοι ψυχολόγοι, και εγώ συμπεριλαμβανόμενοι σε αυτούς, έχουν ευγλωτία μπροστά από μια κάμερα, κάποιοι άλλοι δεν έχουν, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι καλοί ψυχολόγοι και δεν είναι καλοί ψυχοθεραπευτές. Μπορεί ένας να μην τα καταφέρνει τόσο πολύ στο να μιλήσει μπροστά σε ένα βίντεο, να μην έχει, ξέρω εγώ, τα 20 χρόνια εμπειρία στην τηλεόραση που έχω εγώ, και να είναι εξαιρετικός ψυχοθεραπευτής, εξαιρετικός ψυχολόγος. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το ζητήσουμε αυτό, ότι όλοι οι ψυχολόγοι να κάνουν βίντεο στις πελάτες, οι μελλοντικοί πιθανοί πελάτες να τους παρακολουθούν και να τους επιλέγουν. Τώρα, ίσως οι συστάσεις για ένα ψυχολόγο να πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένες. Δηλαδή, να ρωτούμε ανθρώπους τους οποίους εμπιστευόμαστε ή με τους οποίους ταιριάζουμε. Εντάξει, αυτός ο φίλος σου που σου σύστησε αυτή τη ψυχολόγο, τι τύπος είναι? Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει να πιάνει το πρόβλημα από τα μαλλιά και να το επιλύει, ή είναι ένας άνθρωπος που απλώς, που ίσως θέλει να κάνει μια πιο αργή και μακροπρόθεσμη δουλειά? Δεν ξέρω. Λοιπόν, μπορείς να μου απαντήσεις και στο mail, άμα δεις το βίντεο, να συζητήσουμε κάποια θέματα σε σχέση με αυτό, και ίσως και εσύ να μου πεις ότι και η επιλογή που έκανες να μην την έκανες με βάση κάποια προσεκτική επιλογή. Λες ότι δεν εμπιστεύεσαι εύκολα ανθρώπους. Δεν ξέρω και αν την εμπιστεύτηκες κιόλας αυτή την ψυχολογία. Γιατί σου λέω, δεν ήμουν εκεί. Δεν ήμουν εκεί να ξέρω τι ακριβώς διενύχθη μεταξύ σας. Διενέχθηκε μεταξύ σας. Μπορεί να και εσύ άθελά σου να είχες μια αντίσταση στο να δουλέψεις κάποια πράγματα. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και έχουμε ένα δεύτερο mail τώρα, το οποίο είναι θετικό mail για επιλογή ψυχολόγου, που το στέλνει μια άλλη φίλη. Χαίρετε, κυρία Θέκλα. Εγώ δεν σας στέλνω για κάποιο πρόβλημα ή παράπονό μου, αλλά θέλω να περάσω θετικά vibes, θετικές δονήσεις σχετικά με την επιλογή κάποιου ψυχοθεραπευτή με βάση την ωραία εμπειρία μου. Χαίρομαι πάρα πολύ, με αγάπη μου, που είχες ωραία εμπειρία. Επειδή λοιπόν έχω παρατηρήσει από άπειρα sites αλλά και email που σας έχω στείλει, αρκετοί άνθρωποι τις όχι και τόσο ευχάριστες εμπειρίες τους από ψυχοθεραπευτές, και γενικότερα ακούγεται συχνά το ότι χρειάζεται συνήθως να αλλάξεις αρκετούς μέχρι να ταιριάξεις με κάποιον, θα ήθελα να μοιραστώ και μια ευχάριστη εμπειρία στην οποία δεν χρειάστηκε να ψάξω πολύ. Με την πρώτη έτυχα σε έναν εξαιρετικό άνθρωπο και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, ώστε να περάσω και θετικά μηνύματα μέσα από αυτό. Αρχικά, για να μην παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει πως αν κάποιος άνθρωπος δεν ταιριάξει με κάποιο ψυχοθεραπευτή είναι κακός ο ειδικός ή ο πελάτης. Είναι πιθανόν φυσιολογικό να μην ταιριάζουν όλοι με όλους. Είναι φυσιολογικό να μην ταιριάζουν όλοι με όλους. Εγώ θέλω να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία για δύο λόγους. Αρχικά, γιατί έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει κακός η φήμη για τους ψυχοθεραπευτές, πως το μέλημα τους είναι τα χρήματα κυρίως. Φυσικά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, όπως σε όλα τα επαγγέλματα, απλά ακούγονται πολλές περιπτώσεις τέτοιου είδους, και θα ήθελα να αποδείξω ότι με τη δική μου εμπειρία πως δεν είναι όλοι έτσι. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να δώσω θάρρος στον κόσμο, ώστε να τολμήσει να κάνει το βήμα να πάει σε κάποιον ειδικό και να μην μένει στα αρνητικά που ακούει από πολλούς. Λοιπόν, ξεκινάω. Δεν θα αναφέρω με λεπτομέρειες για το πρόβλημα που είχα, γιατί δεν είναι ο στόχος μου αυτός. Ενημερωτικά είχα ένα είδος κατάθλιψης, τη λεγόμενη δυσθυμία και έντονο άγχος. Αρχικά ήθελα να πάω σε κάποιον ειδικό απλώς επειδή δεν ήμουν σε κατάσταση να διαλέξω, δεν το έπαιρνα ποτέ απόφαση. Μια φίλη μου
Βρήκε πολλούς ψυχοθεραπευτές στο μέρος που μένω και μου τους έστειλε. Εγώ είδα απλά φωτογραφίες. Μια ματιά και τα διέγραψε. Ήμουν φορτισμένη συναισθηματικά και μου βγήκε με αυτόν τον τρόπο. Μετά από κάποιες μέρες λοιπόν, ξεκίνησα μόνη μου πλέον να ψάχνω να δω πού θα πάω. Και το μόνο που είπα στη φίλη μου ήταν ότι θέλω να πάω στην πρώτη ψυχοθεραπεύτρια που μου είχε στείλει, αλλά είχα σβήσει τα πάντα και ήθελε να μου πει το όνομα. Τα είχε σβήσει και εκείνη. Οπότε ξεκίνησα και βρήκα μία. Να σημειώσω πως για μένα είναι σημαντικό. Πως για μένα σημαντικό ήταν να βλέπω έναν άνθρωπο στη φωτογραφία με ένα αληθινό χαμόγελο, όσο το κατανούσα τουλάχιστον αυτό, και προσεγμένο της ηλικίας του, ενώ χωρίς υπερβολές γενικά στην εμφάνιση. Ξέρω, δεν είναι κριτήριο για τον περισσότερο κόσμο, λογικό, ούτε ίσως να σημαίνει και κάτι, αλλά εγώ έτσι θα ένιωθα ασφαλή. Και όντως το βρήκα αυτόν τον άνθρωπο και μετά είδα το βιογραφικό και τις κριτικές και ήμουν πραγματικά τυχερή γιατί ήταν η κατάλληλη για την περίπτωσή μου αλλά και εξαιρετική σύμφωνα με τις υψηλές κριτικές. Τώρα, οι κριτικές δεν ξέρω πού γίνονται. Γίνονται σε κάποιες ιστοσελίδες, σε κάποια sites. Προσέξτε λίγο από τις κριτικές γιατί, για παράδειγμα, ξέρω κριτικές που γίνονται για εστιατόρια ή για άλλου, για κάποιου είδους επιχειρήσεις, ότι κάποιες φορές γίνονται και κακόβουλες κριτικές σε κάποια sites από rivals, από ανταγωνιστές μια επιχείρηση και μπορεί να υπάρχουν αρνητικά σχόλια τα οποία είναι βαλμένα επί σκοπού. Δεν ξέρω πού γίνεται αυτή η αξιολόγηση. Βέβαια, θεωρώ πως και αυτά να μην είχε, εγώ πάλι θα πήγαινα εκεί μόνο από το βλέμμα, να είναι ήρεμο και ευχάριστο. Ήθελα όπως και ήταν, μόνο από το βλέμμα να είναι ήρεμο και ευχάριστο, ήθελα όπως και ήταν. Ίσως γιατί νιώθω πως το χαρακτηριστικό αυτό το έχω και εγώ και θέλω κάτι οικείο, νιώθοντας έτσι περισσότερη ηρεμία και ασφάλεια. Ξεκίνησα λοιπόν την ψυχοθεραπεία και με βοήθησε πολύ. Πέρα από αυτό όμως που είναι φυσικά σημαντικό για μένα, έχει τη μεγαλύτερη σημασία πως είναι άνθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Και τι εννοώ. Εννοώ πως ορισμένα λόγια και κινήσεις που έκανε, αντιλήφθηκα όσο ήταν εφικτό και επιτρεπτό το μεγαλείο της ψυχής και αγάπης που έχει αυτός ο άνθρωπος για τη δουλειά του, το λειτουργήμα του μάλλον θα έλεγα, και τους συνανθρώπους του. Οι κινήσεις που μου το απέδειξαν πολλές. Θα μοιραστώ μόνο κάποιες λίγες από αυτές. Δεν ένιωσα ποτέ ανασφάλεια. Μέχρι και σε διάρκεια διακοπών μου έλεγε αν χρειαστώ βοήθεια να μιλήσουμε. Ακόμα και αν δεν ήταν εφικτό, έστω μέσω τηλεφώνου, αν ήθελα πολύ να μοιραστώ κάτι μαζί της, θα το κανονίζαμε μέσα στις διακοπές αφιλοκερδώς. Επίσης, δεν είμαι άνεργη φοιτητρία, αλλά δουλεύω με πολύ χαμηλό μισθό, έχοντας ήδη ανήκει και από το γενικό ποσό που δεν είναι και ακριβό πολύ, μου το πήγε 10 ευρώ κάτω. Από μόνη της, κάτι που εκτίμησα φάνταστα πολύ, πραγματικά δυσκολεύομαι οικονομικά σε πολλά θέματα, όμως εδώ και 1,5 χρόνο δεν αφήνω την ψυχοθεραπεία μου. Μπράβο, αγαπή. Επιπλέον, σε περίοδο καραντίνας δεν είχα μισθό και δεν ήταν εφικτό να πληρώσω. Οπότε, όσο και να μην το ήθελα, είπα να σταματήσω και μου είπε: όσο χρειαστεί, μόνο και μόνο επειδή ξέρει τι άνθρωπος είμαι, θα γίνονται δωρεάν συνεδρίες. Εγώ, βέβαια, μετά τα περισσότερα, όταν έβγαλα χρήματα, τα πήγα, γιατί δεν μπορούσα να σκέφτομαι πως βοηθιό μου δωρεάν, δεν το θεωρούσα σωστό. Όλα αυτά πρακτικά πράγματα είναι, αλλά πολύ σημαντικά. Συν το συναισθηματικό που με καλύπτει απόλυτα. Είναι ένας τρυφερός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και το γεγονός πως με αφήνει ελεύθερη κάθε φορά να λέω ότι έχω ανάγκη τη δεδομένη στιγμή, το βλέπω τόσο σημαντικό. Με αφήνει ελεύθερη βοηθώντας με. Φυσικά πάντα με τη συζήτηση για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είμαι άνθρωπος που αγαπώ την ελευθερία. Συγγνώμη για τα πολλά μου λόγια, αλλά δεν γινόταν να μην τα αναφέρω. Πολλά ευχαριστώ σε αυτή τη γυναίκα που είναι πάνω από όλα άνθρωπος και έπειτα καλή ψυχοθεραπεύτρια. Μπράβο της. Τέλος, να αναφέρω πως την ψυχοθεραπεύτρια που έψαχνα στην αρχή και είχε σβηστεί και ξανά ξεκίνησα το ψάξιμο ήταν αυτή. Τελικά το μάθα μετά. Απίστευτο. Να πηγαίνετε σε ειδικούς ψυχικής υγείας, να μην φοβάστε. Μπορεί να είστε άτυχοι στην αρχή, δεν το ξέρεις, αλλά μπορεί να είστε και τυχεροί όπως εγώ. Εγώ πήγα με γνώμονα την καρδιά μου και το ένστικτό μου. Ο καθένας φυσικά έχει τα δικά του κριτήρια. Εξίσου σημαντικό για μένα είναι το γεγονός πως υπήρχε ενδιαφέρον για την κατάστασή μου και εκτός συνεδρίας. Σε κάποιες φάσεις εννοώ, π.χ. πως έτυχε μια-δυο φορές να είμαι αρκετά άσχημα ψυχολογικά σε κατάσταση πανικού και να ενδιαφερθεί να ρωτήσει αν είμαι καλύτερα μέσα στις επόμενες μέρες. Πραγματικά το εκτιμώ εξαιρετικά πολύ. Όλα αυτά τα αναφέρω, όπως είπα, στο να δώσω μια θετική ματιά απέναντι στη ψυχοθεραπεία και τον άνθρωπο που την κάνει. Και μια αισιοδοξία στον κόσμο που ακούει γενικά αρκετά άσχημα λόγια που ισχύουν απλώς σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Αυτά. Αν έχουμε δύο διαφορετικές επιστολές, δύο διαφορετικές γυναίκες. Με δύο διαφορετικές εμπειρίες, με μια διαφορετική ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια κάθε μια. Να πω κάτι προσωπικό. Έχω πάει μέχρι τώρα σε μία, δύο, δεύτερον, τρεις, σε έξι ψυχολόγους μέχρι τώρα. Σαφώς,
δεν ήταν όλοι το ίδιο. Δεν λειτουργούσαν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Η πρώτη ψυχολόγος που πήγα ήταν εξαιρετική. Μου έβαλε τις βάσεις. Ο δεύτερος ψυχολόγος που πήγα ήταν μια τυχής περίπτωση. Και ευτυχώς αρκετά νωρίς, στους 5-6 μήνες, το κατάλαβα και σταμάτησα. Ο τρίτος ψυχολόγος που πήγα, που πήγαινα και 4-5 χρόνια, εκ των υστέρων μετά που σταμάτησα, κατάλαβα ότι θα έπρεπε πιο νωρίς να συνειδητοποιήσω ότι δεν ταιριάζαμε. Ο ψυχολόγος ο επόμενος ήταν εξαιρετικός. Και η ψυχολόγος που πω τώρα είναι καταπληκτική. Αυτό που έχω να πω ως ψυχοθεραπευόμενη, όχι ως ψυχολόγος αυτή τη στιγμή, είναι ότι δικαιούμαστε όταν πληρώνουμε για μια υπηρεσία, και όταν, ή ακόμη και όταν την παίρνουμε δωρεάν, κάποιος που δίνει δωρεάν μια υπηρεσία επειδή εργάζεται σε ένα φιλοκαιρετή οργανισμό, όταν πάμε στο ψυχολόγο, είμαστε πελάτες, γι' αυτό μου αρέσει ο όρος πελάτες, και δικαιούμαστε να επιλέξουμε αν μας ταιριάζει αυτή η υπηρεσία ή όχι. Τώρα για το κομμάτι που είπε η δεύτερη φίλη ότι της έκανε δωρεάν συνεδρίες η ψυχολόγος της, εγώ είμαι λίγο προβληματισμένη με αυτό, με την έννοια του ότι έστω και ένα μικρό ποσό πρέπει να δίνει κάποιος για να νιώθει ότι κάνει κάτι για τον εαυτό του και για να παίρνει την ευθύνη που μπορεί να πάρει για τον εαυτό του. Φυσικά η κοπέλα με όλη της το φιλότιμο, με όλη της την ευσυνειδησία τα έδωσε τα χρήματα μετά. Αυτά. Οι χωρισμοί μπορεί να είναι μια εξαιρετική περίπτωση για να ψυχοψαχτούμε, αλλά ας ψαχτούμε λίγο πριν ψυχοψαχτούμε, ας το κάνουμε λίγο ψαγμένα. Σας φιλώ. Έχετε ένα καλό υπόλοιπο της μέρας.